Λέω να μην σας κρατήσω άλλο να περιμένουμε, γιατί όλο ο χρόνος είναι πολύτιμος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Καστόρη, Δημοτικό Σύμβουλο της Νέας Σμύρνης, που με τίμησε με την παρουσία του και ασχολείται με τους πολύ μικρούς και τους πολύ μεγάλους του Δήμου, με τα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη θέση, με πολύ ευαίσθητους ανθρώπους ασχολείται. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο του Κουτελάκη που με στήριξε και με στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια και είναι στον δρόμο και θα έρθει εντός ολίγου. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε νέα πνοή στη Νέα Σμύρνη, που άλλαξε τη Νέα Σμύρνη και την έκανε ένα Δήμο με όραμα, ένα Δήμο σύγχρονο, ένα Δήμο μοντέρνο, ένα Δήμο στον οποίο οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν δηλώνουν κατά 78% ότι είναι ευχαριστημένοι που είναι δημότες αυτού του Δήμου. Θα ήθελα σύντομα να σας συστηθώ και να σας θυμίσω ίσως και μια μικρή γνωριμία που είχαμε πριν από περίπου 10 μήνες. Ονομάζομαι Μαρία Βρασίδα Σαπουτζάκη και είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση ποιότητα ζωής, με επικεφαλή στον Γιώργο Κουτελάκη και ένα χειροκρότημα που μόλις μπήκε. Είμαι αρχιτέκτον-μηχανικός με εξειδίκευση στον πολυδομικό και αστικό σχεδιασμό και από το 2000 διδάσκω ανάπτυξη και σχεδιασμό πόλεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στην προσωπική μου ζωή είμαι παντρεμένη με τον Δημήτρη Σαπουτζάκη. Αυτό είναι κύριο Τέκη, κύριο Πρόεδρε. Και έχω δύο δίδυμα αγοράκια 6 ετών. Η ανάγκη να προσφέρω στα κοινά ξεκίνησε εδώ, σε αυτή τη γειτονιά, ανάμεσά σας, χωρίς όλοι να το καταλάβετε. Εσείς το βάλατε αυτό το μικρόβιο σε μένα. Όταν πρώτη φορά βγήκα με ένα διπλό καροτσάκι να προσπαθήσω να πάω την πρώτη μου βόλτα με δύο μωρά παιδάκια, είχα κολλήσει εδώ στη γωνία. Στη γωνία που ο κύριος μου είπε για τα κολονάκια, για τα σιδεράκια, που πολύ καλώς έβαλε για τα ατυχήματα. Κάποιος, δεν ξέρω ποιος, δεν θυμάμαι πια ποιος, με βοήθησε, ήρθε, με βοήθησε, μου άπλωσε το χέρι, σηκώσαμε μαζί το καρότσι και κατάφερα να πάω αυτή την πρώτη βόλτα. Για όσους είναι μανούλες και έχουν περάσει αυτό το πρώτο κλείσιμο, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει η πρώτη βόλτα των παιδιών. Την επόμενη μέρα, τα παιδάκια σηκώσαν πυρετότητα, ξέρω, μετά από δύο μήνες. Η Δήμητρα Κουρεμέτη ήρθε εκτός ορών λειτουργίας του φαρμακείου, με βοήθησε, την πήρα ένα τηλέφωνο και μου έφερε στο σπίτι το σιρόπι που χρειαζόμουν. Η κυρία Μαρία, ναι, η κυρία Μαρία, όταν είχα τα παιδιά μικρά και δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι, ήρθε και μου είπε: πήρα φρέσκα φρούτα και σου έφτιαξα δύο μαρμελάδες για τα παιδάκια. Αυτή η ανάγκη, αυτή η αγάπη, αυτός ο τρόπος που με αγκαλιάσατε και μου προσφέρατε τη στιγμή που εγώ είχα ανάγκη, είναι αυτός που με κάνει να θέλω να ανταποδώσω αυτή την προσφορά. Είναι το γεγονός ότι εδώ η κοινωνία μας, η γειτονιά μας, εξακολουθεί να είναι μικρή και ανθρώπινη. Η κλίμακα είναι ανθρώπινη, ζεστή. Είμαστε ο ένας για τον άλλον. Κανείς δεν μείωσε τον κόπο του, κανείς δεν σκέφτηκε τον κόπο ή τον χρόνο ή τη δυσκολία στο να απλώσει ένα χέρι βοηθείας. Δεν χαθήκαμε στη Μεγαλούπολη. Ζούμε σε μια Μεγαλούπολη, είμαστε μέρος μιας πόλης, αλλά δεν χαθήκαμε σε αυτή. Διατηρήσαμε τη μικρή μας κλίμακα, την κλίμακα της γειτονιάς, την κλίμακα την ανθρώπινη, που εγώ νοιάζομαι για σένα και εσύ νοιάζεσαι για μένα. Και αυτό το πράγμα κάνει την προσφορά εύκολη. Κάνει εύκολο το συνέστημα να βγει, το να θέλεις να δώσεις πίσω κάτι στους ανθρώπους που σου πρόσφεραν. Ήταν λοιπόν τιμή μου όταν ο Γιώργος Κουτελάκης μου πρότεινε να μπω στο συνδυασμό, να προσφέρω κι εγώ πίσω κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που με στήριξαν, που στάθηκαν δίπλα μου, που ανθρώπινα μου άπλωσαν το χέρι. Έχω συμμετάσχει σε έργα για την ανάπτυξη αρκετών ευρωπαϊκών πόλεων, μέσω του Πανεπιστημίου και άλλων μελετών που έχω κάνει. Αλλά τώρα, σήμερα, μέσα από το όνειρο, τη δουλειά και το έργο του Γιώργου Κουτελάκη, που έχει φτάσει την πόλη μας σε αυτό το υψηλό επίπεδο, νιώθω την ανάγκη να προσφέρω ακόμα περισσότερο. Νιώθω την ανάγκη να προσφέρω για εσάς, για εμάς, για τη γειτονιά μας, για την πόλη μας, για τη Νέα Σμύρνη, για όλους εμάς που είμαστε αυτή η πόλη. Γιατί η πόλη δεν είναι ούτε τείχη, ούτε δρόμοι, ούτε τα ντουβάρια. Η τείχη είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ζουν και αναπνέουν μέσα σε αυτές. Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και κάθε μέρα εξελίσσονται. Και κάθε μέρα γίνονται καλύτερες. Και είναι χρέος μας κάθε μέρα να προσπαθούμε για το καλύτερο. Η έμεση σχέση μας, που δεν γνωριστήκαμε προσωπικά, ξεκίνησε όταν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση για τη μονοδρόμηση εδώ τη Σοφούλη. Ήταν μια απόφαση βεβαιασμένη. Ήταν μια απόφαση ασπιρίνη. Ήταν μια απόφαση
που δεν κοιτούσε το πρόβλημα συνολικά. Ήταν μια απόφαση που δεν ήταν η στιγμή της να ληφθεί. Αυτή την απόφαση με στηρίξατε με 500 υπογραφές. Η Δήμητρα η Κουρεμέτη μάζεψε τις υπογραφές. Ο Κώστας ο Τσουκάτος μάζεψε τις υπογραφές. Ο Ηρακλής ο Ευσταθίου και όλοι μαζί συντάξαμε μια τεχνική έκθεση με κάποιους χάρτες. Την κατεβάσαμε στο Δήμο και με τη στήριξη εκ των έσω του κυρίου Κουτελάκη, την καθοδήγησή του, όλοι μαζί είδαμε την απόφαση της μονοδρόμησης. Όχι για πάντα. Όχι γιατί δεν έπρεπε να γίνει. Όχι γιατί δεν έχει πρόβλημα η περιοχή μας. Αλλά γιατί ήταν βεβαιασμένη. Ήταν μια κίνηση αποσπασματική. Και τα προβλήματα τα κυκλοφοριακά είναι γρανάζια. Όταν κουνήσεις ένα, ποτέ δεν ξέρεις τι επηρεάζεται κάπου μακριά. Πρέπει λοιπόν να το δούμε συνολικά το θέμα. Και γι' αυτό, γιατί πρέπει να δοθεί μια ολική και συνολική και ολοκληρωμένη λύση, γι' αυτό πήραμε πίσω την απόφαση. Όχι για πάντα. Αλλά μέχρι να δοθεί η λύση που πρέπει να δοθεί, η λύση που οφείλει να δοθεί. Όχι μια λύση καθρεφτάκι. Πώς πετάμε στους Ινδιάνους, κάναμε τη μονοδρόμηση, τη ζητήσατε, την κάναμε, τελείωσε. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύνουν τα πολυδομικά προβλήματα. Θέλει μια συνολική θεώρηση και θέλει όλοι να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε γι' αυτό. Και τότε βέβαια πετύχαμε να μην γίνει η μονοδρόμηση. Δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλας να σας υποσχεθώ ούτε έργα, ούτε αλλαγές. Δεν αξίζουν οι προεκλογικές εξαγγελίες. Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό που μπορώ και θέλω να σας υποσχεθώ είναι ότι τα 10-15 πραγματάκια, τα μικρά, τα λίγα, τα ασήμαντα ίσως, που έχουμε εδώ στη γειτονιά, τα προβλήματα, ασήμαντα για ένα Δήμο, αλλά πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας, δεν θα σταματήσω να τα ζητάω. Δεν θα σταματήσω να τα βλέπω. Γιατί κάθε πρωί που βγαίνω, βλέπω το παρκάκι εδώ πέρα, ότι δεν έχει γίνει κάτι με αυτό. Είναι κάτω από τον μπαλκόνι μου. Δεν μπορώ να σταματήσω να το ζητάω. Δεν μπορώ να σταματήσω να το βλέπω. Κάθε μέρα που πάω σπίτι μου, τρέχω το βράδυ να ξεκλειδώσω γιατί δεν έχει φώτα. Είναι κάτι που θα το βλέπω και θα το ζητάω για μας, για όλους εμάς. Αυτή η περιοχή ίσως να παραμελήθηκε λίγο, ίσως να έμεινε λίγο πίσω. Αλλά εδώ τώρα πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε να βγούμε μπροστά στα περιοχή, να λύσουμε τα μικρά μας προβλήματα, τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Γιατί η ποιότητα κρίνεται στην καθημερινότητα και η ποιότητα κρίνεται στη λεπτομέρεια. Που είναι πάρα πολύ ωραία τα μεγάλα έργα. Είναι έργα πνοής, είναι έργα που χρειαζόταν η πόλη. Αλλά τα μεγάλα έργα έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή, στόχος μας είναι να δουλέψουμε τα μικρά, τη λεπτομέρεια, το κάθε μέρα. Αυτό που αντιμετωπίζει ο καθένας βγαίνοντας από την πόρτα του. Στόχος μας είναι να πούμε σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, να δούμε τις ανάγκες του κάθε ενός από εμάς και να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση για αυτές. Αυτό που θέλω να είναι η δέσμευσή μου προς εσάς σήμερα και θα κλείσω με αυτό, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, ήδη αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε. Αυτό που θέλω να είναι η δέσμευσή μου και το οφείλω και το χρωστάω στους ανθρώπους που με στήριξαν στη δύσκολη μου στιγμή, είναι ότι δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ακούω. Θα έχω πάντα τα αυτιά μου ανοιχτά για όλα τα προβλήματα του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά και όλης της περιοχής μαζί. Και αυτό το χρωστάω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μου έτειναν μια χείρα βοηθείας τη στιγμή που την είχα ανάγκη. Απλά, ανθρώπινα και καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας πω δύο λόγια για τη Μαρία και εγώ. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Μόλις έχω έρθει από την κλινική όπου έκανε ο άντρας με αιμοκάθαρση σε αναπηρικό αμαξί. Η ΔΕΗ έκανε τις απαιτίες της και δεν υπήρχε σανσέρ να βλέπω στο πρώτο όρο. Και ξαφνικά ακούω να καλπάζει κάτι. Και ήρθε η Μαρία, η οποία ήξερε, με είδε με το ταξί που κατέβασα τον άντρα μου και μου λέει ήρθα να σε βοηθήσω. Αυτή είναι η Μαρία. Κύριε Κουτελάκη, θέλετε να μας κάνετε την τιμή να μας πείτε δύο λόγια ένα χαιρετισμό. Μπλέξαμε λίγο. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί πέρα από την σημερινή σας παρουσία στην πρώτη, αν θέλετε, προσπάθεια της Μαρίας να μπει στο δημόσιο χώρο και στα κοινά, γιατί αυτή τη φορά στο ψηφοδέλτιο έχουμε κοντά μας και έχουμε προσπαθήσει ιδιαίτερα γι' αυτό να έχουμε πολλά καινούργια παιδιά σαν τη Μαρία. Πάρα πολλά. Θα το δείτε εάν την επόμενη εβδομάδα η Μαρία ή περάσετε εσείς κάπου από την πλατεία
που θα έχουμε τις παρουσιάσεις σε βιβλιαράκι των υποψηφίων, θα δείτε ότι προσπαθούμε να ανανεώσουμε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Μύρνης. Και θέλουμε να συνδυάσουμε τη γνώση, αν θέλετε, και την πείρα των λίγων παλαιότερων εξημών με τον ενθουσιασμό και την νεανική ματιά των πολύ νεότερων. Να τους εκπαιδεύσουμε λίγο για να πάρουν την επόμενη φορά και εκείνοι με νέα και φρέσκια ματιά τα ηνία της πόλης στα χέρια τους. Εγώ με δύο λόγια μόνο, αφού μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα, θέλω να σας πω ότι το έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτή την πόλη υπάρχει εκεί έξω. Άλλοι το θεωρούν θετικό και άλλοι το έχουν και μια κριτική ματιά και αυτό δεν είναι κακό. Λέω το γενικό σε όλη την πόλη. Εγώ έχω ένα δείκτη ο οποίος δείχνει να είναι ικανοποιητικός. Ότι οι νεοσμυρνιώτες αγαπάνε την πόλη τους. Ότι τους αρέσει η πόλη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα. Μικρά, μεγάλα, μεσαία. Αλλά ότι γενικά αισθάνονται καλά που μένουν σε αυτή την πόλη και δεν μένουν σε μια άλλη γειτονιά της Αθήνας. Και εγώ ισχυρίζομαι, και αν κάνω λάθος σας ζητάω συγγνώμη, ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται από μόνο του, δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο. Αλλιώς όλες οι πόλεις θα ήταν, και κάποιοι πρέπει να δουλεύουν γι' αυτό, και αυτοί που συνήθως δουλεύουν για αυτά τα πράγματα είναι οι δημοτικές αρχές. Άρα οι δημοτικές αρχές πόλης των τελευταίων ετών έχουν, νομίζω, βοηθήσει στο να υπάρχει αυτή η τμηματική, αν θέλετε, η προστιθέμενη αξία πάνω στο δημόσιο χώρο της πόλης, στις υπηρεσίες, στον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Και αυτό έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν μπορεί να είναι ουδέτερο. Δεν θα πω εγώ το ονοματεπώνυμο, νομίζω ότι όλοι μπορείτε να το κρίνετε. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές υπάρχει ένα ερώτημα, ας πούμε, γιατί εσείς που ήσασταν στο Δήμο και με τον σημερινό Δήμαρχο, αυτό πλανιέται, χωρίσατε τους δρόμους σας. Εγώ θα σας απαντήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Άλλοι μπορούν να πούνε χωρίσατε για τις καρέκλες, για αυτά, μάλιστα. Εγώ είμαι αρκετά χρόνια στο Δήμο, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έκανα και πίσω, έκανα και μπρος. Έχω υπηρετήσει το Δήμο και από άλλες θέσεις, από πιτσιρίκι. Εγώ ήθελα ένα συνδυασμό που ειδικά σε αυτές τις εποχές να μην είναι εξάρτημα των πολιτικών κομμάτων. Ήθελα ένα συνδυασμό στον οποίο να μην τον ελέγχουν τα κόμματα. Εκεί είχαμε μια κεντρική διαφωνία. Ζούμε μια εποχή που αυτό το σύστημα δεν απέδωσε στην Ελλάδα. Καταραίει, έχει απαξιωθεί. Οι πολίτες είναι θυμωμένοι, είναι οργισμένοι για αυτό που συμβαίνει γύρω τους. Εγώ δεν ήθελα σε αυτό το Δήμο να κάνουμε ένα κακέκτυπο των κομμάτων του παρελθόντος. Αυτός ο συνδυασμός στα αρχικά του βήματα, δεν θέλω να το κρύψω, υποστηρίχθηκε από πολιτικούς χώρους στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και το 98 και το 2002, αλλά από το 2002 και μετά τα κόμματα έφευγαν από αυτόν τον συνδυασμό γιατί δεν τους έκανε τα χατήρια. Έτσι τώρα, εγώ δεν ήθελα να επανέλθουμε σε ένα σχήμα όπου κόμματα θα καθορίζουν την τύχη ενός συνδυασμού που θα ασκεί τη διοίκηση της πόλης. Ήθελα ένα πιο ανεξάρτητο συνδυασμό. Θα καταλάβετε βέβαια, όσοι παρακολουθείτε, ότι υπήρξε μια συνεργασία. Είναι ακριβώς αυτό για το οποίο διαφωνήσαμε. Υπήρξε μια συνεργασία του κ. Τζουλάκη με τον κ. Κούπα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σήμερα το έργο που έχω κάνει από το 1998 μέχρι το 2010, μαζί μου και άλλους συνεργάτες, το μοιράζει ο κ. Κούπας ως προεκλογικό του φυλάδιο. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ και με στεναχωρεί. Και δεν μπορώ να συμβιβαστώ με αυτή την ιδέα ότι ένα έργο που κάναμε κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο κ. Τζουλάκης, από τους κορυφαίους, και δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν λέω κανένα κακό λόγο, παρότι ξέρω τι λένε για μένα. Εγώ δεν έχω να απευθύνω κριτικό έντονο λόγο προς κανέναν. Αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να συμφωνήσω να είμαι με τον κύριο Κούπα
στην ίδια παράταξη. Όχι γιατί ανήκει σε κάποιο άλλο πολιτικό χώρο, στον οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, αλλά γιατί απλά διαφωνούσε πάντοτε με όλα αυτά που γίνονταν. Άρα, μια συναλλαγή του τύπου: OK, τώρα όλα αυτά που κάνατε είναι καλά, γιατί εγώ θέλω μια θέση αντιδημαρχίας και 10 συμβούλους, ας πούμε, είναι έξω από τη δική μου λογική. Εγώ δεν μπορώ να την υπηρετήσω έτσι την πόλη. Εγώ θέλω, είτε το εγκρίνετε είτε όχι, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Απέναντί σας θέλω μια δημοτική αρχή, η οποία να είναι απελευθερωμένη από δουλείες, από δεσμεύσεις, να είναι πολίτες που μπορεί να προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά να έχουμε μια κοινή συναισθαμένη το ενδιαφέρον μας για την πόλη, χωρίς από πίσω μας να μας πρόχνει, να μας καθοδηγεί κάποιος άλλος. Με αυτό το σκεπτικό είχαμε τη διαφωνία μας, ήταν η κεντρική διαφωνία, και με αυτό το σκεπτικό, αν θέλετε, κατεβαίνουμε με διαφορετικούς συνδυασμούς που έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα πράγματα. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να σας πω πολλά. Υπάρχει ένα φυλάδιο που, αν δεν το έχετε, θυμίζει τα έργα που κάναμε παρέα, δηλαδή η Δημοτική Αρχή, όταν ήμουν εγώ δήμαρχος από το 1998 μέχρι το 2010, και υπάρχουν και πολλά τα οποία δεν έχουν γίνει και πρέπει να γίνουν, σημαντικές ελλείψεις, σημαντικά προβλήματα. Αυτό είναι το δεύτερο φυλάδιο που λέει τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ποιοι είναι οι εντοπισμοί δικοί μας. Εγώ θέλω να πω και να ζητήσω και συγγνώμη κιόλας, διότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, ένα μπορεί να είναι μικρό αλλά είναι συμβολικό, ακούω συνεχώς και έχω και εγώ ευθύνη γι' αυτό, γιατί δεν έχει φτιαχτεί το παρκάκι αυτό το γνωστό εδώ πέρα που είναι πράγματι σε αφλία κατάσταση και είναι εγκατελειμμένο. Στην περιοχή όμως έχει γίνει μια προσπάθεια να γίνουν πράγματα. Δεν ξέρω τώρα τελευταία αλλά παλαιότερα και την υπηαγωγή υπήρξε στην περιοχή και την παιδική χαρά εδώ της Αγίας Παρασκευής την είχαμε ξαναφτιάξει από το 2003-2004 και φωτισμός μπήκε σε κάποιους δρόμους, όχι σε όλους. Και η πλατεία Παπούλα που ήταν μια αθλειότητα είχε φτιαχτεί εκεί σε μια πολύ ωραία περιοχή και παιδική χαρούλα φτιάχτηκε στην οδό Αηδηνίου και το τραμ πέρασε που δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε διαφωνίες εύλογες στην αρχή αλλά τελικά διαπιστώνω ότι είναι μια κίνηση που εξυπηρετεί την πόλη μας και τη βοηθάει εδώ από το βαθμό που ανταποκρίνονται οι πολίτες. Τελειώντας, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία αφήνει λίγο στην άκρη τα έργα και δεν λέω τα μικρά, λέω τα έργα μεγάλης επιφανίας, δεν λέω τα προβλήματα, τα συγκεκριμένα κάθε γειτονιάς και θέλουμε περισσότερο να κατευθυνθούμε, αυτή είναι και μια αλλαγή συνολικά μιας λογικής και από αυτή που είχαμε και από αυτή που έχει και ο σημερινός δήμαρχος. Να πάμε πια, αν μας δοθεί αυτή η δυνατότητα, όπως υπενήχθηκε και η Μαρία, μέσα στην κάθε οικογένεια που έχει πρόβλημα. Αυτό είναι πια το κέντρο του ενδιαφέροντος μας. Με ένα προσόν ότι ο Δήμος μας έχει χρήματα. Ο Δήμος μας είναι ένας πολύ καλά οικονομικά Δήμος. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω και ως Δήμαρχος που είχα την ευθύνη των οικονομικών από τότε που ανέλαβα, αλλά και ως Αντιδήμαρχος των 4 τελευταίων χρονών. Ίσως είναι ο καλύτερος οικονομικά Δήμος της χώρας. Αυτό λοιπόν το περίσευμα, το οποίο δεν είναι περίσευμα, δεν δημιουργήθηκε γιατί πήραμε από τις τσέπες των πολιτών χρήματα, όπως δημιουργείται το πλεώνασμα στην κυβέρνηση, ας πούμε, στον κρατικό μηχανισμό. Εκεί απομυζούνται οι πολίτες και δημιουργείται το πλεώνασμα. Εδώ δεν απομυζήθηκαν οι πολίτες για να δημιουργηθεί. Έγινε μέσα από μια λογική και χρηστή διοίκηση του Δήμου, όπου δεν ξοδεύαμε περισσότερα από αυτά που είχαμε, όπου δεν παίρναμε δάνεια για να κάνουμε πολύ γρήγορα έργα και να φανούμε αρεστοί γρήγορα στα μάτια σας, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει άλλα και άλλα έργα ή θα μπορούσαμε αυτά που κάναμε να τα είχαμε κάνει με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο πίσω στο χρόνο από αυτό που γίνανε. Αλλά αυτό θα προϋπέθεται άλλα πράγματα, θα προϋπέθεται οικονομική υπονόμευση, μάλλον υπονόμευση της οικονομικής θέσης του Δήμου και δεν ήτανε στις επιδιώξεις μου αυτό το πράγμα. Ήταν ο Δήμος να μπορεί με δικά του χρήματα όταν τα έχει να κάνει έργα ή στα μεγάλα έργα να μπορεί να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει αυτά τα μεγάλα έργα για να δημιουργείται περίσσευμα από τους δικούς του πόρους. Γι' αυτό όλα τα μεγάλα έργα έγιναν με πόρους του ΕΣΠΑ από το παρελθόν, του τρίτου κοινοτικού πλαίσιου, του δεύτερου κοινοτικού πλαίσιου, με ευρωπαϊκά χρήματα δηλαδή. Τώρα λοιπόν,
θέλουμε να πάμε σε κάθε οικογένεια. Θέλουμε να ανοιχνεύσουμε τις πληγές της κάθε οικογένειας που έχει, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, που έχει άνεργους μέσα της, που δεν μπορεί να ζήσει, που πηγαίνει στο περιθώριο και χωρίς να λέμε μεγάλα λόγια, θέλουμε να μας αισθανθεί δίπλα της. Το φιλαδιάκι λέει ορισμένους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Δεν θέλω να σας τους αναλύσω τώρα κάτι που μπορείτε να δείτε, αλλά πραγματικά θα έχουμε πετύχει μόνο όταν στο τέλος αυτής της πενταετίας, αν μας δώσετε τη δυνατότητα να ξαναδιοικήσουμε το Δήμο, μας έχει αισθανθεί ο πολίτης δίπλα του στο κοινωνικό του πρόβλημα και στο οικονομικό του πρόβλημα, δηλαδή αλληλέγγυο το Δήμο και αγωγό στην προσπάθειά του να ζήσει, να επιβιώσει. Και εφόσον μπορούμε να αγγίξουμε και να επουλώσουμε ή να βοηθήσουμε να επουλωθούν τέτοια θέματα, τα θέματα των μεγάλων έργων ή των μεγάλων πολιτικών θα είναι παράλληλα και δίπλα. Δεν θα είναι ο κεντρικός πυρήνας της δικής μας κατεύθυνσης. Θα είναι τα μικρά καθημερινά προβλήματα στις γειτονιές, θα είναι τα πεζοδρόμια, θα είναι τα μικρά πλατιάκια, μπορεί να είναι οι ράμπες, μπορεί να είναι ο φωτισμός, αλλά δεν θα είναι οι μεγάλες πλατείες, δεν θα είναι τα μεγαλόπνοα έργα, εκτός αν βρίσκονται χρήματα από άλλα κονδύλια που μπορεί να υπάρχουν. Τα δικά μας θα πηγαίνουν εκεί που πραγματικά μπορούν να πιάσουν τόπο, εκεί που πονάει ο κόσμος το επόμενο διάστημα, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τον ίδιο τον νόμο που μας βάζει ορισμένα εμπόδια και ορισμένα ζητήματα στην ευελιξία μας. Με αυτές τις σκέψεις και νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι την πόλη την ξέρουμε καλά, ξέρουμε την κάθε της γωνιά, εκεί που έχει προβλήματα και γι' αυτό με γρήγορο τρόπο κάναμε αρκετά πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Με την ίδια λογική θα θέλουμε να εργαστούμε και πάλι και ελπίζουμε στην στήριξη και στη βοήθειά σας και κυρίως τα νέα παιδιά σαν την Μαρία, που θέλουμε να ανανεώσουμε και να φρεσκάρουμε το δυναμικό που είναι στο Δήμο. Κάποιοι παλιοί να φεύγουν, να πηγαίνουν στην άκρη έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο τους και από το δικό μου συνδυασμό εννοώ, δεν εννοώ για τους άλλους, ξεκινάω πρώτα από μένα, και κάποιοι πιο φρέσκα πρόσωπα, με πιο φρέσκες ιδέες, περισσότερο άφθαρτα, να μπαίνουν για να μπορέσουν, όπως σας είπα στην αρχή, να συνεχίσουν την επόμενη φορά από πιο υψηλές ή πιο υπεύθυνες θέσεις στο Δήμο τη δουλειά. Η Μαρία βοήθησε εδώ την περιοχή στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί πράγματι μας κινητοποίησε και νομίζω ότι αξίζει και την συμπαράσταση και την υποστήριξή σας. Είναι ένα φρέσκο κορίτσι που έχει, από ό,τι μου έχει δείξει και εμένα, αλλά από ό,τι κατέγραψε και σε εσάς, πολύ όρεξη για δουλειά. Άλλωστε και οι επιστημονικές της γνώσεις στο αντικείμενό της, είναι πολεοδόμος η Μαρία, μας είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη δουλειά μας στο Δήμο. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του Δήμου είναι και η πολεοδομία. Περνάστε καλά και σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Καλησπέρα σε όλους. Για όσους δεν με ξέρουν, λέγομαι Μιλιώτης Γιώργος και δεν είμαι υποψήφιος. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη Μαρία Βρασίδα Σαμπουτζάκη. Πρώτον, γιατί είναι νέα και χρειαζόμαστε νέους. Και δεύτερον, γιατί είναι από τη γειτονιά μας. Τώρα, να πω δύο κουβέντες για το πρόβλημα στη γειτονιά μας. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση υπέρ ή κατά της μονοδρόμησης στο Σοφούλη. Αυτό είναι θέμα μιας ολοκληρωμένης μελέτης και δεν πρέπει να γίνονται βεβαιασμένες κινήσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για να γίνει κάτι σωστό. Μισό λεφτάκι. Αισθάνομαι όμως σαν δημότης ότι είμαι πολύ παραμελημένος και αισθάνομαι και λίγο βλάκας, δηλαδή ότι με αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή σαν βλάκα, όταν βλέπω ότι έχει γίνει μονοδρόμηση σε ένα σωρό ασήματα δρομάκια, από τα οποία περνάνε 5 αμάξια την ημέρα, και εδώ η Σοφούλη που είναι ένας βασικός άξονας, είναι ένας άξονας ο οποίος κατεβάζει όλη την Νέα Σμύρνη, Δαρδανελίων και Φιλίππου, δηλαδή έχει μεγάλη ροή αυτοκινήτων αφενός, και αφετέρου έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα που σταθμεύουν. Άρα έχει μεγάλο πρόβλημα.
Έχει λοιπόν επιτρέψει η Δημοτική Αρχή επί τόσα χρόνια να υπάρχει εδώ αυτή η αναρχία και αυτός ο κίνδυνος ατυχημάτων που είναι καθημερινός και ρωτάω, πώς έχει μονοδρομήσει, εκεί δεν έχει γίνει μελέτη, τόσα χρόνια. Πώς έχει μονοδρομήσει διάφορα ασήματα δρομάκια από τα οποία περνάνε 5 αυτοκίνητα την ημέρα. Εκεί τα έχει μονοδρομήσει χωρίς να με ρωτήσει για μένα και με αναγκάζει να κάνω κύκλους. Και τους κάνω, γιατί έτσι είναι το σωστό. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το άλλο στοιχείο είναι η Σοφούλη εδώ είναι η μοναδική κάθετη διάβαση στη Βενιζέλου, ο μοναδικός σοβαρός δρόμος με φανάρι που δεν είναι μονοδρομημένος. Αν πιάσουμε Ομήρου, στην Περιμένη, στην Αγνός των Μαρτύρων. Παντού οι δρόμοι αυτοί είναι μονοδρομημένοι. Γιατί είναι μονοδρομημένοι, δεν χρειάζεται να κάνεις πολεοδόμους για λόγους ασφαλείας. Εκεί λοιπόν έχουν μονοδρομηθεί. Εδώ δεν έχουν μονοδρομηθεί. Δεν θα σας κουράσω. Σας λέω λοιπόν ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν μελέτη, αλλά εδώ η γειτονιά έχει παραμεληθεί πάρα πολύ. Δεν πρέπει να θρυνήσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Σήμερα πάλι είχαμε άλλο τρακάρισμα. Να μην μονοδρομηθεί, να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Εγώ κυρία μου δεν παίρνω θέση. Είπαμε αυτό να το πούνε οι ειδικοί. Μην βιάζεστε να μιλήσετε. Αν θέλετε, θα μιλήσετε με τη σειρά σας. Έτσι λοιπόν, εγώ λέω ότι η γειτονιά εδώ έχει παραμεληθεί πάρα πολύ. Ένα άλλο στοιχείο είναι που μας αδικεί εμάς εδώ τους πολίτες της γειτονιάς, ότι ενώ η άλλη μεριά της Βενιζέλου από Νικαίας, Δωδεκανήσου κλπ. Είναι μονοδρομημένη. Όλο το φορτίο της εκκλησίας του τρώει εδώ αυτή η μικρή γειτονιά. Διότι δεν μπορεί να παρκάρει κανένας άλλος από την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς είναι μονοδρομημένη. Και δεν εδώ υπάρχει το μοναδικό άνοιγμα, όταν υπάρχει η εκκλησία κάθε Κυριακή γίνεται χαμός. Είμαστε λοιπόν σαφώς μια παραμελημένη γειτονιά. Η Δημοτική Αρχή, όποια ήταν, δεν θέλω εγώ να κάνω τώρα κρίσεις, έτσι. Αν είχε όρεξη να το λύσει, να το λύσει. Είχε όμως πολλά χρόνια στη διάθεσή της να το λύσει και δεν το έλυσε. Δύο πρακτικές λύσεις να προτείνω για τον κύριο Κουτουκιά, τη Δημοτική Αρχή, όποια είναι και αυτή η αρχή, για να τελειώνω. Η μία είναι να γίνει μια διαγράμμιση εδώ στο τρεγωνάκι για να φανεί. Εγώ δεν θέλω να χαθούν θέσεις πάρκι, να φανεί πού είναι νόμιμο να παρκάρει κανείς και πού όχι. Γιατί παρκάρουν τόσο πολύ που γίνεται μονόδρομος, γίνεται μια λωρίδα. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν στοιχίζει τίποτα να το διαγραμμίσουμε και να πούμε εδώ χωράνε 10 αυτοκίνητα. Νόμιμα και ωραία. Η μία λύση είναι αυτή. Και άλλη λύση, στη γωνία Δαρδανελίων και Σοφούλη, να μπουν κολονάκια. Έχουν μπει μετά από δική μου αίτηση στο Δήμο. Τα κολονάκια όμως αυτά είναι δωρονάδο, γιατί είναι τόσο κοντά στο πεζοδρόμιο. Μπήκαν επί θητείας του κ. Τζουλάκη. Είναι σε 10 πόντους. Πάνε και παρκάρουν έξω από τα κολονάκια και πάλι κόβουν την ορατότητα. Γι' αυτό γίνονται ατυχήματα. Αν πάει ένα φορτηγάκι και παρκάρει επί τη Σοφούλη στο άκρο γωνία Δαρδανελίων, όποιος βγαίνει από τα Δαρδανελίων δεν βλέπει. Βγαίνει πιο πολύ και αυτός που ανεβαίνει το τρακάρει. Γι' αυτό και είχαμε την τάση να λέμε να γίνει μονοδρόμηση. Μπορεί και να μην γίνει πιθανό, αρκεί να λυθούν αυτά τα προβληματάκια. Είναι λοιπόν θέμα ειδικό να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί όντως η γειτονιά μας είναι πολύ παραπολεμένη. Και πάλι καλή επιτυχία στην κυρία. Σημαντικότερο, όπως συμπληρώσαμε ο κ. Γιουλιώτη, το κομμάτι εδώ στην εκκλησία κτλ. Εφόσον είναι διπλής κατεύθυνσης, δεν χωράει δύο αυτοκίνητα. Εφόσον είναι παρκαρισμένα εκατέλθε. Η εικονίου για να βγει δεν μπορεί. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον από την πλευρά της εκκλησίας του Ρωσίου και πέντε ψέμου να διαγραμμιστεί και εκεί. Δεν ακούει. Τουλάχιστον και από την πλευρά της εκκλησίας να διαγραμματιστεί τουλάχιστον ένα μέρος του δρόμου να μένει ελεύθερο για να φοράνε τα αυτοκίνητα. Και τα πεζοδρόμια τα οποία είναι γεμάτα. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Μισό λεπτάκι να κάνω ένα σχόλιο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Καταρχήν δεν είναι αληθές, είναι σχετικό μάλλον. Ότι δεν υπάρχουν δρόμοι στη Νέα Σμύρνη και Μιλιώνη που είναι διπλής κατεύθυνσης. Και είναι αυτές οι περιπτώσεις που πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά διλήμματα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να μονοδρομηθεί ένας δρόμος. Σας λέω ότι υπάρχει απέτηση της μονοδρόμησης της οδού σταδίου, που είναι μια παράλληλη οδός, τρεις οδούς παρακάτω με την οδό Σοφούλη. Είναι ίδιας λογικής. Περνάει δρόμος διπλής κατεύθυνσης μπροστά από πάρκο. Και περνάει δρόμος διπλής κατεύθυνσης μπροστά από καπί. Αλλά είναι φαρδής ο δρόμος. Θα το πούμε αυτό. Δεν είναι πιο φαρδής από εδώ. Έχει προβλήματα. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε την κατεύθυνση. Όποια κατεύθυνση και αν διαλέξουμε να είναι η ροή των αυτοκινήτων, εμποδίζει μια άλλη προσπελασιμότητα. Εάν την αφήσουμε να μπαίνει, λέω τώρα τη σταδίου, θα έρθω και στο Σοφούλη.
Αν την αφήσουμε να μπαίνει από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και να ανεβαίνει προς τα Μυτιλινέικα, έτσι είναι μία λογική. Δεν έχουν έξοδο τα Μυτιλινέικα προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και φορτώνουν όλους τους γύρω δρόμους κάνοντας πολύ μεγάλες περιπορίες. Τώρα, στην οδό Σοφούλη, εάν η Δημοτική Αρχή δεν έχει εδραία πεποίθηση στο ότι πρέπει να είναι έτσι, εάν εσείς εκτιμάτε, οι κάτοικοι, ότι σας εξυπηρετεί η μονοδρόμηση, όχι. Μισό λεφτά, τότε δεν έχουμε καμία αντίρρηση, κανένας δεν έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιτρέψτε μου να μιλώ και εκ μέρους, γιατί ξέρω τις απόψεις και των συναδέλφων, όλο τον παρατάξω, κανένας δεν έχει καμία αντίρρηση. Αν γίνει μονοδρόμηση, η λογική της μονοδρόμησης είναι έξοδος στη Βενιζέλου. Είναι έξοδος στη Βενιζέλου. Άρα δεν θα υπάρχει από την απέναντι πλευρά είσοδος στην οδό Σοφούλη. Και άρα, όσοι θέλετε, όχι μόνο οι απολύτως γείτονες αυτής της περιοχής, αλλά η ευρύτερη περιοχή της Άνοιξης Μυτιλινέικων, θα πρέπει να έρχεται από απέναντι, να μπαίνει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, να κάνει δεξιά την οδό Κασαμπά, να ανεβαίνει ή από τη Βελισσαρίου αν της αλλάξουμε κατεύθυνση ή μέσω της πλατείας Άνοιξης να κάνει της πλατείας Κατζουρά και να κάνει αυτόν τον κύκλο. Αυτό είναι μια λογική. Και δεν υπάρχει άλλη. Αυτή η λογική... Λέω λοιπόν, επειδή ακριβώς, καταρχήν τουλάχιστον, εγώ προσωπικά, αλλά και πολλοί συνάδελφοι, δεν είμαι φίλος με αυτή την ιδέα, αλλά εσείς είστε κάτοικοι που το ζείτε, εμείς το παρακολουθούμε. Δεν είμαι φίλος αυτής της διαδρομής για να πας από την απέναντι πλευρά να ανέβεις στα σπίτια και στις γειτονιές που είναι από εδώ πίσω. Γι' αυτό εκτιμήσαμε ότι η διπλή κατεύθυνση της Σοφούλη, παρά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να λύσουμε, εγώ αυτό που συμφωνώ είναι ότι είναι εδώ, αφήνουμε το θέμα να εξελίσσεται υπό κακούς όρους, δηλαδή με διπλό-τριπλό παρκαρίσματα. Αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, πιθανώς να εξυπηρετεί την περιοχή και μιλώνει καλύτερα από την... Διότι να σας πω κάτι. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για τη μονοδρόμηση της οδού Σοφούλη? Επειδή αντιμετώπισε το πρόβλημα και είδε ότι είναι τέτοια υφής που δεν είναι σωστή μονοδρόμηση? Όχι, παιδιά. Γιατί όποιος θέλει να λέει αλήθειες να τις λέει. Διότι κάτοικοι της απέναντι πλευράς, οι οποίοι επί 6 χρόνια είχαν δίκιο, έρχοντας στο γραφείο μου όταν ήμουν δήμαρχος μέχρι το 2010 και μου λέγανε μονοδρόμησε τη Σοφούλη, ο στόχος ήταν ένας, να μην έρχεται η κίνηση μέσω της οδού Βίαντος. Ο στόχος ήταν η οδός Βίαντος. Δηλαδή η οδός Βίαντος που όντως δέχεται ένα κυκλοφοριακό φόρτο τις ώρες επιστροφής κυρίως στην πόλη, γιατί είναι οδός που περνάει απέναντι, που φέρνει τα αυτοκίνητα από εδώ, ήταν ευλόγως, λέω εγώ, ενοχλημένοι και έρθαν και μου ζήταγαν απεγνωσμένα να κάνω παρέμβαση αλλαγής κατευθύνσεων για να ηρεμήσει ο οδός Βίαντος. Και εγώ τους είπα, παιδιά, με συγχωρείτε, μπορεί να είστε φίλοι μου και είναι πολύ φίλοι μου από εκεί και ψηφοφόροι μου παλαιοί και χρόνια. Τους είπα, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Καταλαβαίνω το πρόβλημά σας, καταλαβαίνω ότι αν είχαμε αλλαγές, εσείς θα είχατε ένα δρόμο ήπιας, ακόμα πιο ήπιας κυκλοφορίας, αλλά τι θα κάναμε, το δικό σας πρόβλημα θα το μεταθέταμε απέναντι. Θα λύναμε λοιπόν το δικό σας πρόβλημα και θα δημιουργούσαμε δυσκολία στους κατοίκους οι οποίοι είναι απέναντι και οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση ευκολότερη προς τα σπίτια τους. Άρα λύνουμε το ένα και πετάμε το μπαλάκι απέναντι. Για αυτό το λόγο προτιμώ... Θα θέσετε μια συγκοινωνιακή μελέτη, να δει ολιστικά το θέμα της Νέας Μύθης, έναν συγκοινωνιολόγο, ναι, να κάνει μια γουστέ, επειδή πειράζοντας δύο αυτό που είπε πριν, που είπαν ορισμένοι, πειράζοντας ένα δύο δρόμους, μπορεί να δημιουργήσετε πρόβλημα σε άλλους 5. Προσέξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Αυτό θα μπορούσα απολύτως εύκολα να συμφωνήσω μαζί σας. Απολύτως εύκολα. Μπορεί να χρειάζεται. Η πόλη στις βασικές της αρτηρίες, όπως είναι η οδός Σοφούλη, αν μου λέγατε να δούμε ξανά το σύστημα μονοδρομήσεων μιας χι περιοχής στον μικρό δρόμο, θα σας έλεγα πως ναι. Αλλά το θέμα των κύριων και βασικών αξώνων της πόλης, ακόμα και εκεί που παραμένουν προβλήματα, όπως σας είπα, είναι Σταδίου, είναι Σοφούλη, δεν είναι. Δεν είναι θέμα συγκοινωνιολόγων, γιατί αυτά τα έχουμε εξετάσει. Και οι λύσεις
αυτή η λύση που προτάθηκε είναι λύση συγκοινωνιολόγων. Αυτή η λύση που προτάθηκε είναι λύση γραφείου κυκλοφοριακών μελετών. Δεν έχει σημασία το όνομά του. Όχι, όχι, η μονοδρόμηση. Η μονοδρόμηση είναι πρόταση γραφείου κυκλοφοριακών. Γιατί σου λέει, τι θέλετε εκεί να αποφορτίσετε αυτή την περιοχή. Είναι στο γραφείο, στο συγκοινωνιακό, είναι ό,τι κατεύθυνση του δώσεις, τι θες να κάνει. Δεν είναι μόνο του να... Παρακαλώ. Μπορεί να γίνει και κάτι πιο εύκολο, πιο ανώδυνο θεματικά. Να μπουν κολονάκια ψηλά και να... Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, στον έλεγχο του παρκαρίσματος, ούτως ώστε, ώστε οι ροές των αυτοκινήτων να μην είναι δύο αμάξια μεταξύ δύο παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Και αν αρχιδόμης, και είπε ο κ. Μιλιώνης εξαιρετικά, εγώ τότε το είπα σε μια συνάντηση με τους κατοίκους πριν 2-3 μήνες που είχαμε εδώ απέναντι στα μαγαζιά υπ' αφορμή αυτού του προβλήματος, ότι παιδιά, αυτό το έσχος, εντάξει, να μην μονοδρομηθεί, αλλά αυτό το έσχος του άναρχου παρκαρίσματος. Όχι, πρέπει να το λύσει ο Δήμος. Ο Δήμος πρέπει να το λύσει, αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε ότι θα το σεβαστείτε κι εσείς. Γιατί δεν υπάρχει λύση. Όχι εσείς. Και τα μαγαζιά, δηλαδή, ξέρετε, βάζεις διαγραμμίσεις και ο καθένας σας αγνοεί και παρκάρει όπως θέλει εν τέλει. Αυτό μην το περιμένουμε. Και τώρα απαγορεύεται να στρίψουμε αριστερά, αλλά όλοι στρίψουν αριστερά. Και από τη μία τους απαγορεύεται να στρίψουν δεξιά. Άρα εδώ έχετε ένα δίλημα το οποίο πρέπει να το αποφασίσουμε μαζί. Και μονοδρόμηση γίνεται και παραμονή όπως θέλετε, όπως είναι τώρα. Πάρουμε τα φαγητά. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά που ήρθατε σήμερα εδώ. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να... Όποιος θέλει, μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς μικρόφωνο και κάμερα αυτή τη φορά. Πάντως, επειδή εγώ ζω στην... Δεν γράψω.